Θερμή υποδοχή στον Πρωθυπουργό και τα υπουργικά κλιμάκια που θα βρεθούν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης προετοιμάζουν οι συνδικαλιστές των Σωμάτων Ασφαλείας και οι απόστρατοι που δεν εφησυχάζουν παρά τις πληροφορίες για εξαγγελία επιστροφής των χρημάτων που είχαν παράνομα παρακρατηθεί από τις αποδοχές τους στο διάστημα 2012-2017. Την ερχόμενη Παρασκευή, 8 Σεπτέμβρη, όλοι οι έστολοι της Κρήτης θα συμμετέχουμε στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Στην Πανελλήνια Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στο Σωμάτων Ασφαλείας. Μαζευόμαστε στη Θεσσαλονίκη στις 7-9, στις 6 το απόγευμα, να διαδηλώσουμε για όλα αυτά που έχουν υποσχεθεί και δεν έχουν υλοποιήσει. Η Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας των Εστόλων στη Θεσσαλονίκη προετοιμάζεται με πυρετώδεις ρυθμούς, καθώς όπως φέρεται συνδικαλιστές και απόστρατοι δεν αρκούνται στην εξαγγελία του Πρωθυπουργού για επιστροφή των χρημάτων, η οποία θεωρείται δεδομένη υποχρέωση της κυβέρνησης, αλλά εξακολουθούν να διεκδικούν αποκατάσταση των αποδοχών τους και ενίσχυση των σωμάτων ασφαλείας, για τα οποία αναφέρουν ότι έχουν απαξιωθεί και αποδυναμωθεί υπό το καθεστώς των συνεχών περικοπών. Έχουμε μείνει στο έλεος του Θεού τόσο μισθολογικά όσο και υπηρεσιακά. Θέλουμε επιτέλους κάποιοι να καταλάβουν ότι με την ασφάλεια του πολίτη δεν πρέπει να παίζει κανείς, ούτε να θυσιάζει κάτι στο βωμό οποιοδήποτε πολιτικού κόστους. Ναι, θέλουμε να γίνει υλοποίηση, διότι οι εξαγγελίες πράγματι δεν μας ικανοποιούν και εμείς κρατάμε πάντα σε μικρό καλάθι που λένε. Η κυβέρνηση να βρει άλλους τρόπους ανάπτυξης και όχι να τσακώδει στην ουσία τους μισθούς συντάξεις. Η εξαγγελία για τα αναδρομικά αναμένεται να γίνει σύμφωνα με πληροφορίες από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Αναγκαστικά όμως, καθώς πλησιάζει η λήξη του οκταμήνου που είχε η κυβέρνηση στη διάθεσή της για να συμμορφωθεί με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πλην όμως, αυτό που ζητάμε εμείς χρόνια τώρα και αυτό που έχει αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι η αποκατάσταση των μισθών στα επίπεδα του 2012. Παραμένουμε στο ίδιο εργοθεατές και βλέπουμε τώρα το οποίο έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδο να μας λένε ότι θα υλοποιήσουν. Φτάνει πια η κοροϊδία, δεν αντέχουμε πλέον σε όλα αυτά τα δυσβάκτατα μέτρα που έχουν επιβάλει στον ελληνικό λαό. Στρατιωτικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί, εν ενεργεία και συνταξιούχοι υπολογίζεται ότι θα λάβουν ανάλογα με το βαθμό τους από 2.500 έως 13.000 ευρώ. Η καταβολή των χρημάτων αναμένεται να ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2018, είτε το αργότερο στις αρχές του 2019. Σίγουρα είναι πολύ μικρές οι αποδοχές, της τάξης των 15-20 έως 50 ευρώ για τους υψηλόβαθμους. Δεν είναι μεγάλα τα ποσά, ακόμα και η επιστροφή του 50%. Δυστυχώς έρχεται στην προεκλογική περίοδο. Και θα είναι μια κίνηση ώστε να αθωλώσει τα νερά και είναι κάτι για το οποίο έχουν προσφύγει δύο φορές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και είναι κάτι που το οποίο έχουμε κερδίσει. Δεν είναι κάτι που μας χρωστάνε, είναι κάτι που έχουμε κερδίσει, κάτι που έχουμε δουλέψει. Αναδρομικά θα λάβουν περίπου 250.000 ένστολοι εν ενεργεία και συνταξιούχοι, ενώ το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται στα 450 εκατομμύρια ευρώ.